Διεκδικούμε τη δικαίωση για αυτούς που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν, αλλά και για όσους ανέβηκαν τη Γολγοθά της προς της επιβίωσης. Για τους ξεριζωμένους που κατάφεραν να κρατήσουν αναμένη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού και να την παραδώσουν σε εμάς τους νεότερους. 1914-1923. Με ένα σχέδιο έδειξαν τρεις εθνικότητες από το χάρτη. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι, 353.000 Πόντιοι και 250.000 Ασσύριοι. 2 εκατομμύρια και πλέον έχασαν τη ζωή τους. Και πίσω από τα νούμερα κρύβονται ανθρώπινες ψυχές. Η μεγαλύτερη γενοκτονία, η οποία συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγγνώμη, η Άγκυρα δεν έχει ζητήσει ακόμη. Με το παρελθόν της δεν προτίθεται να συμφιλειωθεί. Σύμφωνα με τη σύμβαση της 9ης Δεκεμβρίου του 1948 του ΟΗΕ, που έχει ισχύει από το 1951, προβλέπονται τα εξής. Έγκλημα γενοκτονίας συνιστούν οι πράξεις που σκοπό έχουν να εξαφανίσουν μερικώς ή ολικώς μια εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα. Κάπως έτσι ο λαθμωμένος πόντος μετατρέπεται σε εθνικό πλήγμα και κοντά σε αυτόν αιμορραγεί η Μικρά Ασία και κάθε χώμα όπου πατούν Έλληνες. Σήμερα, εμείς οι νεότεροι επομιζόμαστε το μεγάλο βάρος. Οφείλουμε να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε την παράδοσή μας, όπως ακριβώς την παραλάβαμε τους προηγούμενους. Μεγάλο στόχος η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Δυστυχώς ο στόχος μας δεν φαίνεται να είναι ακόμα εθνικός. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, όπως η επίτευξή του θα συνιστά ξεκάθαρο μήνυμα της ανθρωπότητας, πως δεν θέλει να βιώσει ποτέ ξανά γενοκτονίας από κανέναν, σε βάρος κανενός. Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας μας οφείλουν να πετάξουν από πάνω τους τα φοβικά σύνδρομα που τους διακατέχουν και να βάλουν το θέμα της διεθνούς αναγνώρισης ψηλά στη λίστα της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι αδερφείς μας Αρμένοι προσφάτως μας έδειξαν το δρόμο. Σε τέτοια ζητήματα οι θέσεις μας οφείλουν να είναι ξεκάθαρες και διαπραγμάτευτες. Για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο έπαρχος Κώνης Ήρου. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ο διοικητής της 80ΤΕ. Για το Δήμο Κο. Διευθυντής της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Για τη Λιμενική Αρχή ΚΟ. Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΟ. Για το Σύλλογο Ποντίων ΚΟ, ο Ξενιτέας, ο Πρόεδρος.
Σήμερα μπαίνουμε στα 102 χρόνια από τις 19 Μαΐου του 1919, από την ημέρα που ο Κεμάλ Ατατούρκ κατέλαβε τη Σαψούντα και πραγματοποίησε τη σφαγή άνω των 350.000 αδελφών Ελλήνων ποντίων. Μια πράξη αποτρόπαια, μια πράξη για την οποία πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, να αναγνωριστεί ως ημέρα της γενοκτονίας των αδελφών ποντίων. Αιωνία η μνήμη σε όλους τους αδικοχαμένους αδελφούς ποντίους Έλληνες.